και εδάφιο 7. Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης και ενεφύσισε εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος ψυχήν ζώσαν. Και φέτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς και έθεσε εκεί τον άνθρωπον τον οποίον έπλασε. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παν δέντρων ωραίων εις την όραση και καλών εις την γεύση και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Ποταμός δε εξήρχε το εκ της Εδέμ για να ποτίζει τον παράδεισον και εκεί θενεμερίζεται εις τέσσερα κλάδους. Το όνομα του ενός Φυσών, ούτως είναι ο περικυκλώνων πάσαν την γην Αβυλά, όπου ευρίσκεται το χρυσίον. Το δε χρυσίον της γης είναι καλόν. Εκεί είναι το βδέλιον και ο λίθος ο νυχίτης. Και το όνομα του ποταμού του δέντρου γιών, ούτως είναι ο περικυκλώνων πάσαν την γην Χούς. Και το όνομα του ποταμού του τρίτου Τίγρης, ούτως είναι ο Ρέων προς Ανατολάς Συρίας. Ο δε ποταμός ο τέταρτος, ούτως είναι ο Εφράτης. Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ, δια να εργάζεται αυτόν και δια να φυλάται αυτόν. Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ λέγον από παντός δέντρου του παραδείσου, ελευθέρως θέλεις τρώγει, από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού, δε θέλεις φάγει από αυτού διότι καθήν ημέραν φάγεις από αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Και είπεν Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω κάμεις αυτόν βοηθών όμοιον με αυτόν. Έπλασε δε Κύριος ο Θεός εκ της γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού και έφερεν αυτά προς τον Αδάμ δια να είδει πως να ονομάσει αυτά. Και ό,τι όνομα ήθελε έδωσε ο Αδάμ εις πανέψυχον τούτον είναι το όνομα αυτού. Και έδωκεν ο Θεός ονόματα εις πάντα τα κτίνη και εις τα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού. Εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκεται βοηθός όμοιος με αυτόν. Και επέβαλεν Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ και εκοιμήθη και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε τη σάρκα με σάρκα των τόπων αυτού. Και κατασκεύασεν Κύριος ο Θεός την πλευράν την οποίαν έλαβεν από το Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπε ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα το οστούν μου εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου, αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο εις σάρκα μία. Ήσαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού και δεν ισχύνοντο. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν αφού ολοκλήρωσε το σχέδιό του, το θαυμαστό, να φτιάξει τα πάντα, τώρα ξεκινάει να συντηρεί και να οδηγεί το πώς θα λειτουργούν όλα αυτά τα οποία έφτιαξε και τα οποία διεπίστωσε ότι ήταν θαυμάσια. Τη δε, θυμάστε, 7η μέρα ήταν η μέρα ανάπαυσης. Βέβαια δεν κουράστηκε για να τα φτιάξει ο Θεός, αλλά αναπαύθηκε από το έργο του. Ήρθε ανάπαυση στην ψυχή του, όπως και εμάς αναπαύεται η ψυχή μας όταν βλέπουμε να γίνεται κάτι καλό στη ζωή μας και το αντίθετο της ανάπαυσης αυτής είναι η ταραχή και η αγωνία και ο φόβος. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφει τη λεπτομέρεια της δημιουργίας, τις λεπτομέρειες της δημιουργίας. Με επίκεντρο, με τιμόμενο θα λέγαμε πρόσωπο, τον άνθρωπο για τον οποίο έφτιαξε τα πάντα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, δηλαδή για να τον εξυπηρετούν. Και αυτό ισχύει και τώρα, αδερφοί αγαπητοί. Πάντα ο Θεός ό,τι φτιάχνει τα φτιάχνει για να εξυπηρετεί τη ζωή μας. Ό,τι δημιουργεί, ό,τι γίνεται το οποίο έχει έλθει από το Θεό είναι δόσεις αγαθή, δόρημα τέλειων, όχι έτσι, αλλά με συγκεκριμένο σκοπό, να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Και είναι θαυμαστό αυτό, γιατί μέσα από αυτό φαίνεται ότι ο Θεός είναι αγάπη αφενός μεν,
αφετέρου πόσο πολύ αγάπησε τον άνθρωπο, τον κόσμο, ώστε δεν λυπήθηκε ακόμη και τον Υιό Του το μονογενή και τον έστειλε όταν χρειάστηκε τον προσδιορισμένο καιρό να πεθάνει για το μεγάλο πρόβλημα στη ζωή του ανθρώπου που είναι η αμαρτία, αλλά και τον ανέστησε ο Θεός για να μπορέσει ο άνθρωπος να είναι δίκαιος δια της πίστεως στα μάτια του Θεού και όχι μόνο, αλλά και να είναι πραγματικά δίκαιος. Ο άνθρωπος δικαιώνεται, αυτό είναι ένα θαύμα μεγάλο, μυστήριο μεγάλο. Η μετάνοια, η εξομολόγηση και η συγχώρεση των αμαρτιών. Οι αμαρτίες είναι το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου. Και μάλιστα η Γραφή περιγράφει ότι πάσα ανομία είναι αμαρτία, οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση εκ των έργων του ανθρώπου με το θέλημα του Θεού, τούτο λογίζεται αμαρτία. Και η αμαρτία πολλαπλασιάζεται και γίνεται μέγα χώρισμα μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Αλλά και ό,τι είναι αδικία, είναι αμαρτία. Αν αδικήσεις έναν άνθρωπο, αναδικήσεις τους ανθρώπους, ακόμη και τον εαυτό σου αναδικήσεις, αλλά και τους ανθρώπους, αυτό λογίζεται στα μάτια του Θεού αμαρτία, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Βέβαια, το ξαναλέω ότι η Γένεση είναι ένα θαυμαστό βιβλίο και γενικά η Πεντάτευχος, γιατί μέσα από αυτό μας εξηγεί ο Θεός όχι μόνο την προέλευση των πάντων, αλλά και την ύπαρξη. Δηλαδή, μέσα από τη Γένεση γνωρίζουμε ότι υπάρχει ο ουρανός, ο τόπος κατοίκησης του Θεού, τον οποίον ο Θεός έφτιαξε καταρχάς, εν τη αρχή. Επίσης, την προέλευση της ζωής. Της ζωής των ζώων, των ζωντανών υπάρξεων, αλλά και της ζωής του ανθρώπου. Και μάλιστα κατά το είδος αυτού, όπως είπαμε και τα περασμένα μαθήματα, ώστε με μία λέξη κατά το είδος αυτού εξαφανίζεται η θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου. Γιατί κάθε είδος έχει πολλές ποικιλίες μέσα, αλλά ένα είδος δεν μπορεί να γίνει άλλο είδος. Επίσης, την προέλευση της αμαρτίας, την ύπαρξη και την προέλευση της αμαρτίας, που θα το δούμε στο επόμενο μάθημα. Ή την προέλευση του γάμου, πώς θεσπίστηκε ο γάμος, που θα δούμε σήμερα. Μετά, το μεγάλο χωρισμό στους ανθρώπους, το λαό του Θεού και τα έθνη. Τους ανθρώπους που γνωρίζουν τον Θεό και που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Όμως ας συνεχίσουμε το μάθημά μας, να μην επεκταθούμε σε άλλα τα οποία θα δούμε στο μέλλον, σε επόμενα μαθήματα ίσως. Ο Θεός λοιπόν έφτιαξε καταρχάς τον άνθρωπο από χώμα και έχει αποδειχθεί πλέον ότι ο άνθρωπος αποτελείται στο σώμα του από χώμα και μάλιστα 60-70% δεν θυμάμαι πόσο είναι, στο σώμα του ανθρώπου είναι νερό. Από χώμα και από νερό τον έπλασε ο Θεός, από πυλό δηλαδή, σαν αγκιοπλάστης. Αλλά στη συνέχεια έγινε το μεγάλο θαύμα, όπου ενεφύσισε μέσα εις αυτόν ο Θεός πνεύμα πνοή ζωής, από το πνεύμα του δηλαδή, και τον έκαμε τον άνθρωπο να είναι όχι μόνο σάρκα, σώμα, αλλά τον έκανε να είναι και ψυχή και πνεύμα. Τον έκαμε δηλαδή τον άνθρωπο να είναι τριαδικός όπως είναι αυτός. Και καταρχάς τον έφτιαξε τον άνθρωπο. Η πρόθεσή του ήταν κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Η εκτέλεση όμως άρχισε με το να φτιάξει τον άνθρωπο κατ' εικόνα μόνο του Θεού και όχι και ομοίωση. Ομοίωση θα γίνει στο τέλος, καθώς λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ότι τώρα είμαι θα τέκνα Θεού, αλλά δεν εξεύρωμεν τι θέλουμε να είστε τότε στην αιώνια ζωή, αλλά είναι εξεύρωμεν τι θέλουμε να είστε όμοιοι με το Θεό. Στη συνέχεια δε, όπως φαίνεται και φανερώνεται και αποκαλύπτεται η προέλευση της αύξησης του ανθρώπου, ο Λόγος του Θεού λέει «Έζησε ο Αδάμ 130 έτη και εγέννησε νιών, όχι μόνο κατά την εικόνα, κατά την ομοίωση αυτού και κατά την εικόνα αυτού, και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ».
Τα παιδιά του Αδάμ γεννήθηκαν πια κατά την εικόνα και την ομοίωση του Αδάμ, ο οποίος επλάστη μόνο κατά την εικόνα του Θεού. Στη συνέχεια, ο Θεός δεν άφησε μόνο του τον άνθρωπο, αλλά άρχισε να επενδύει δίπλα του το περιβάλλον, αλλά και τις συνθήκες, αλλά και όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα για τον άνθρωπο, και ξεκίνησε και φύτευσε έναν παράδεισο, έναν κήπο τέλειο. Όταν λέμε κήπο τέλειο, εννοούμε τέλειο, με τα ωραιότερα δέντρα, τα ωραιότερα ζώα. Σημειωτέων δε ότι τα δέντρα και τα ζώα που ήταν ζωντανές υπάρξεις δημιουργήθηκαν από το Θεό, αλλά μέσα από τα νερά και μέσα από τη γη, όπως έχει αποδειχθεί αποδειχθεί πλήρως και από την επιστήμη. Φτιάχνοντας λοιπόν τον παράδεισο, αποφάσισε τώρα ότι πρέπει να ποτίζεται ο παράδεισος. Γι' αυτό και ποταμός εξήρχετο, καθώς φτιάχτηκε ο παράδεισος στα ανατολικά της Εδέμ, μιας περιοχής που είναι γνωστή και μέχρι τώρα ακόμη, ένας ποταμός έβγαινε από την Εδέμ και πότισε τον παράδεισο με 4 παρακλάδια που περιεκύκλωναν τον παράδεισο, 4 ποταμούς των Φυσών, των Γιών, τον Τίγρη που υπάρχει μέχρι σήμερα και τον Εφράτη. Και ο Θεός πήρε τον άνθρωπο έτσι πως τον είχε πλάσει κατά την εικόνα του και με πνεύμα, με πνοή ζωής, σε ψυχή ζώσα, και τον έβαλε μέσα στον παράδεισο. Μάλιστα, για να εργάζεται τον παράδεισο και να φυλάτει αυτόν. Χρειαζόταν να εργάζεται κανείς τον παράδεισο και χρειαζόταν να φυλάει τον παράδεισο. Βέβαια. Πώς? Με την παρουσία του μόνο. Πότε καταστράφηκε ο παράδεισος? Πότε έπαψε να υπάρχει? Όταν ο Θεός αναγκάστηκε εκ της αμαρτίας και παραβάσεως να εξορίσει τον άνθρωπο από τον παράδεισο που είχε φυτέψει για τον άνθρωπο. Όσο λοιπόν είναι εκεί ο άνθρωπος, τότε εργάζεται και φυλάει τον παράδεισο ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται δηλαδή, όπως τώρα εργάζονται και φυλάνε τα χωράφια οι άνθρωποι που είναι πια στην κατάρα της αμαρτίας, μόνο με την παρουσία του. Η παρουσία του ήταν αρκετή για να διατηρείται ο παράδεισος και να συνεχίζει να προσφέρει όλα όσα ο Θεός είχε προσδιορίσει για τη ζωή του ανθρώπου μέσα στον παράδεισο. Όπως η Εκκλησία, γιατί σήμερα ο πνευματικός παράδεισος των ανθρώπων που έχει φτιάξει ο Θεός είναι η Εκκλησία, ο οίκος του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το ιδρύωμα της αληθείας. Εάν ο άνθρωπος αμαρτήσει, τότε φεύγει η παρουσία του Θεού και αποστατούν οι άνθρωποι και χαλάει η Εκκλησία. Ενώ υπάρχει ο παράδεισος, διαλύεται. Και τι γίνεται πια? Άντρο ανθρώπων και μάλιστα κακοποιών. Καθώς η Εκκλησία δεν αποστατεί, αλλά αποστατούν οι άνθρωποι, τα μέλη της Εκκλησίας. Χαλάει η Εκκλησία, τι είναι? Το σώμα του Χριστού, ένας ζωντανός οργανισμός. Όταν έρθει αρρώστια στο ζωντανό οργανισμό, πεθαίνει. Και τι χάνεται? Χάνει τη ζωή, χάνεται η ύπαρξη. Πεθαίνει η Εκκλησία. Όταν αποστατήσουν τα μέλη, πεθαίνει το σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία και είναι ζωντανός οργανισμός. Πήρε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε από χώμα, τον έβαλε μέσα στον παράδεισο για να εργάζεται και να φυλάτει αυτόν, και δόθη εις αυτόν η πρώτη εντολή. Δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι στο μέσον του παραδείσου ο Θεός εφύτευσε το ξύλο της ζωής, που όποιος έτρωγε από τον καρπό ζούσε και δεν πέθαινε, και κάπου στον παράδεισο φύτευσε και το δέντρο, το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού. Επανερχόμεθα, εδόθη λοιπόν η πρώτη εντολή του Θεού στον άνθρωπο, που θα έπρεπε να την επακούσει.
Ο Αδάμ ήταν Υιός Θεού, έτσι μας αποκαλύπτει στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού. Και ο απόλυτος δημιουργός και απόλυτος ευεργέτης του ανθρώπου. Τα έφτιαξε όλα τέλεια για τον άνθρωπο. Εάν αγαπούσε ο Αδάμ τον Θεό, θα έπρεπε να ήταν απόλυτα υπάκουος. Να δούμε όμως τώρα πώς δημιουργήθηκε, όχι η αμαρτία που θα δούμε στο επόμενο μάθημα, αλλά πώς δημιουργήθηκε τώρα η ολοκλήρωση του ανθρώπου. Έδωσε λοιπόν την πρώτη διαταγή ο Θεός στον Αδάμ. Ελευθέρος θέλει στρώγει από παντός δέντρου του παραδείσου, τα οποία μάλιστα έφτιαξε, φύτευσε ο Θεός για τροφή στον άνθρωπο. Τροφή του ανθρώπου ήταν τα φυτά που έκαναν καρπό και τα δέντρα που έκαναν καρπό. Αυτή είναι η φυσιολογική τροφή του ανθρώπου που καταρχάς έφτιαξε ο Θεός. Τον καρπό, των δέντρων και των φυτών. Ενώ για τα ζώα η τροφή ήταν μόνο το χορτάρι, το χωρίς καρπό. Και τα ζώα δεν ήταν άγρια. Δεν είχε έρθει ακόμη ο διάβολος να κυριαρχήσει την ανθρωπότητα. Έδωσε λοιπόν αυτή την εντολή, την οποία έως καιρού εφύλαξε ο Αδάμ. Δεν έτρωγε από αυτόν τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, γιατί από την ημέρα που θα φάγεις από αυτό, εάν φάγεις, αλλά λέει κάτι το συγκεκριμένο, διότι καθήν ημέραν φάγεις, λέει αν φας, ξέρει ο Θεός τα πάντα. Δεν αφήνει στον άνθρωπο να δει τι θα κάνει για να δει ο Θεός τι θα κάνει μετά. Στο Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στο Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Την ημέρα που θα φας, λέει και κάτι άλλο, δεν θα σε σκοτώσω εγώ, αλλά εσύ εξάπαντος θα πεθάνεις. Και ο θάνατος δεν είναι ο θάνατος του σώματος, που είναι απαχωρισμός της ψυχής από του πνεύματος, αλλά είναι ο θάνατος ο πνευματικός, ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Δηλαδή δεν σε σκοτώνω εγώ, δεν θα σε σκοτώσω εγώ, εσύ θα πεθάνεις εάν παραβείς τη μία και μοναδική εντολή μου. Εσύ θα αποχωριστείς από μένα και εγώ θα πρέπει πλέον να συμπεριφέρομαι σε σένα σαν αποκεχωρισμένο, απομακρυσμένο, θα το έλεγα με τη σημερινή μας έκφραση, αποστατημένο, που δεν μπορώ να σ' αγαπάω, σαν αποστατημένο από μένα άνθρωπο που παρέβεις την εντολή μου και εξαιτίας της παραβάσεώς σου έφυγες από την παρουσία μου. Και εγώ θα είμαι υποχρεωμένος να σε βγάλω από τον παράδεισο. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, είναι πανάγαθος και δίκαιος και μπορεί και συνδυάζει τη δικαιοσύνη Του με την αγαθοσύνη Του και μας αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο Του το πώς συμπεριφέρεται στον άνθρωπο. Θα έρθει η στιγμή που θα εκδικηθεί ο Θεός αυτούς που δεν δέχτηκαν τον Χριστό και τον απέρριψαν. Και πώς θα γίνει αυτό, να τους βγάλει και πάλι από την παρουσία Του. Και έτσι λοιπόν ενημέρωσε τον άνθρωπο, και αυτό κάνει ο Θεός με τον προφητικό Του Λόγο, μας ενημερώνει για τις συνέπειες των πράξεών μας, για το αποτέλεσμα των πράξεών μας. Δηλαδή, ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό θερίζει. Δεν είναι ο Θεός ένας τιμωρός, κακός, που έχει μια βίτσα, μια βέργα και δεν έκανες αυτό, θα σου σπάσω το κεφάλι. Δεν είναι, είναι δίκαιος, αλλά με τη δική Του δικαιοσύνη, η οποία συνδυάζεται με τη δική Του απόλυτη αγαθοσύνη, καθώς ο Θεός είναι αγάπη. Μας ενημερώνει για τις συνέπειες των πράξεών μας. Και επίσης μας ενημερώνει και για τον διάβολο, ο οποίος αγωνίζεται να μας φέρει αντιμέτωπους με τον Θεό
και έξω από το θέλημα του Θεού. Αφού λοιπόν τον ενημέρωσε, τότε μίλησε στον άνθρωπο, σημειωτέων ότι συνομιλούσε με τον άνθρωπο κάθε δειλινό και ήταν η τρυφή του Θεού η συνομιλία του με τον άνθρωπο. Άλλο ο άνθρωπος ευθύς εξ αρχής μόλις δημιουργήθηκε μίλαγε. Είχε λογική, δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε λογική, δεν είχε γνώση και σιγά σιγά απέκτησε γνώση. Δημιουργήθηκε τέλειος ως άνθρωπος. Η αποστασία του τον έκανε να χάσει την παρουσία του Θεού, τη γνώση του Θεού και τον πολιτισμό του Θεού. Και η αποστασία του ανθρώπου κάμει τον άνθρωπο άφρονα. Ο Θεός δεν έκανε τον άνθρωπο άφρονα, τον έκανε σοφό τον άνθρωπο. Και θα δούμε γιατί τον έκανε σοφό. Είπε λοιπόν ο Θεός στον άνθρωπο, πρώτον, διαπιστώνω ότι δεν είναι καλόν ο άνθρωπος να είναι μόνος, αλλά εγώ πρέπει να κάνω εις αυτόν βοηθόν όμοιον με αυτού. Βοηθόν που σημαίνει αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ο άντρας, θα του δώσω ένα βοηθό όμοιο να τα κάνει για να γίνει ακόμη πιο τέλειος ο άνθρωπος. Τέλειος στο έργο του και πάλι σαν άνθρωπος. Και έτσι, καθώς ο Θεός έπλασε τα πάντα, έπλασε δηλαδή τα ζώα, τα πετεινά, τα έφερνε μπροστά στον άνθρωπο και του έλεγε ό,τι όνομα θέλεις να δώσεις στο κάθε ένα από το ζώο, αυτό θα είναι και το όνομά του. Μια ειδική, ιδιαίτερη γλώσσα συνομιλίας του Θεού με τον άνθρωπο. Ο Θεός χαίρεται να συνομιλεί με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μπορεί να συνομιλεί με το Θεό όσο δεν υπάρχει αμαρτία. Γι' αυτό και όταν ο άνθρωπος αναγεννηθεί και συγχωρεθούν οι αμαρτίες του, τότε μπορεί και συνομιλεί, έχει επικοινωνία με το Θεό. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Έφερε λοιπόν τα ζώα ο Θεός στον άνθρωπο, τον οποίον είχε φτιάξει τέλειο, και του έδωσε την ικανότητα, είχε την ικανότητα να τα βλέπει, να τα διακρίνει και να δίδει ο Αδάμ όνομα εις παν έψυχον, και αυτό που, το όνομα που έδινε ο Αδάμ, αυτό ήταν και το όνομα του ζώου. Καταλαβαίνουμε την τελειότητα, αδελφοί, με την οποία ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν βγήκε από τους πίθηκες. Δεν ήταν ένας πίθηκας που σιγά σιγά έγινε άνθρωπος. Αυτά είναι ανοησίες. Ανοησίες ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τη σοφία του Θεού. Ο Αδάμ ήταν πιο τέλειος από μας. Πιο τελειοποιημένος. Η πτώση του ανθρώπου γκρέμισε και την γνώση και την επίγνωση του ανθρώπου. Η πτώση στην αμαρτία. Αφού λοιπόν έδωσε ονόματα σε όλα τα ζώα του αγρού, σε όλα τα πετεινά και σε όλα τα πτηνά, διεπίστωσε πάλι ο Θεός ότι στον Αδάμ δεν ευρίσκεται, από όλα τα ζώα δεν ευρίσκεται βοηθός όμοιος με αυτόν. Ήτανε η λαμπρή εξαίρεση της δημιουργίας του Θεού στη γη. Ποιος? Ο Αδάμ, ο οποίος είχε απόλυτη εξουσία σε όλα τα ζώα. Και τον είχε ευλογήσει ο Θεός να έχει εξουσία πάνω σε όλα τα ζώα. Και τότε ο Θεός έκαμε δύο πράγματα που μόνο στην εποχή μας τα γνώρισε ο άνθρωπος. Αποφάσισε να φτιάξει ένα άλλο πρόσωπο όμοιο με αυτόν βοηθόν αυτού. Πώς? Βγάζοντας την πλευρά του, και μάλιστα επέβαλε έκσταση στον Αδάμ και εκοιμήθη, η πρώτη νάρκωση. Καθώς έβγαλε την πλευρά, δεν τον δημιούργησε από το κεφάλι όπως λένε οι μυθολογίες, οι ελληνικές και άλλες,
ούτε από το μυρό, ούτε από τα χέρια, από την πλευρά, από το κέντρο του σώματος. Και κατεσκεύασε τη γυναίκα, ενώ κοιμότανε ο Αδάμ. Και αφού λοιπόν έκαμε την εγχείρηση και έβγαλε την πλευρά για να κατασκευάσει τη γυναίκα, μετά λέγει το δεύτερο, και έκλεισε με σάρκα τον τόπο αυτής. Έκανε και πλαστική εγχείρηση, ώστε να μην μείνει ελάττωμα στο σώμα του Αδάμ, ούτε τα παιδιά που γέννησε ο Αδάμ ήταν με μια πλευρά λιγότερη. Ήτανε μια συγκεκριμένη επέμβαση, χειρουργική θα τολμούσα να πω, που έκαμε ο Θεός στον Αδάμ, αφαιρώντας τη σάρκα και κάνοντας πλαστική εγχείρηση ώστε να μην φαίνεται τίποτα, και παίρνοντας την πλευρά, το οστούν του Αδάμ, κατασκεύασε, μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό, τη γυναίκα. Και κανένας δεν μπορεί, επιστήμονας, να κατανοήσει πως από τον άνδρα δημιουργήθηκε η γυναίκα, και βεβαίως σε καμία περίπτωση από τη θεωρία του Δαρβίνου την εξέλιξη. Η γυναίκα δημιουργήθηκε στη συνέχεια και μάλιστα από τον Αδάμ. Όταν ξύπνησε ο Αδάμ, τότε είδε μπροστά του την Εύα. Είδε ένα πρόσωπο όμοιο με αυτόν, και κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού, όμορφη, με ικανότητες να γίνει βοηθός, αλλά και με ομορφιά που διέκρινε ο Αδάμ ότι αυτή είναι για αυτόν. Και αυτός είναι ο θεσμός του γάμου, που σιγά σιγά, ψέματα, λάθος, άμεσα ο Θεός τον εθέσπισε εκείνη την ημέρα, εκείνη την εποχή στον Παράδεισο. Τι συνέβη στην καρδιά του Αδάμ? Ξαφνικά είδε ένα πρόσωπο που ο Θεός έφτιαξε ειδικά για αυτόν. Αλλά ειδικά για αυτόν. Από εκεί ξεκινάει ο θεσμός του γάμου. Αλλά και η Εύα, όταν τη δημιούργησε και την ολοκλήρωσε, όχι ενώ ήταν μωρό, ενώ την δημιούργησε και την ολοκλήρωσε σαν γυναίκα, της έδειξε τον Αδάμ. Και με αυτή τη ματιά, της καρδιάς τη ματιά, ο Αδάμ ανεφώνησε. Τούτο είναι τώρα που το είδε μπροστά του. Το εξήγησε ο Θεός ότι βγήκε από την πλευρά του. Ο Αδάμ όμως μόλις την είδε, είπε αυτή είναι από μένα. Είναι για μένα. Φτιαγμένη από το Θεό μόνο για μένα. Τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου, αλλά και σάρξ εκ της σαρκός μου. Είναι ένα θαύμα, ένα μυστήριο ο γάμος. Και μάλιστα λέγει ο Απόστολος Παύλος, μυστήριον λέγω προς εσάς τον γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Όπως η Εκκλησία βγήκε από τα πλευρά του Χριστού πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, από το αίμα που χύθηκε, έτσι και η Εύα δημιουργήθηκε από τα οστά του Αδάμ. Και ο Ιησούς Χριστός την ίδια αγάπη που είχε ο Αδάμ για την Εύα όταν την είδε, είχε και έχει για την Εκκλησία του που είναι η νύμφη του. Πώς ταιριάζονται μέσα από το Λόγο του Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια, τα σαρκικά με τα πνευματικά. Και ευθύς εξ αρχής έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ κεφαλή της γυναικός. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο της επιστολής του προς Κορινθίους λέγει στο 8 εδάφιο, διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γυνή είναι εκ του ανδρός. Γιατί? Επειδή δεν εκτίσθη
ο άντρας για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα εκτίστη για τον άντρα. Ευθύς εξ αρχής δηλαδή είναι φτιαγμένος ο άντρας κεφαλή, που έχει σημαίνει την ευθύνη της κυβέρνησης, της οικογένειας που τώρα ο Θεός τότε καταρχάς δημιούργησε. Την κυβέρνηση της οικογένειας, την ευθύνη της οικογένειας, λόγο για την οικογένεια θα δώσει ο Θεός, ο άνθρωπος στο Θεό, ο άντρας δηλαδή στο Θεό. Ενώ η γυναίκα τι είναι, όμοια με Αυτόν, βοηθός, και πού είναι έγκυται η βοήθειά της, στο να είναι οικοφύλακας. Φυλάει την ακεραιότητα του οίκου της, τα παιδιά της, αλλά και τον άντρα της. Δηλαδή θα λέγαμε ότι ο άντρας είναι ο ποιμένας της οικογένειας, όπως ο Χριστός της Εκκλησίας, και η γυναίκα είναι ο πρεσβύτερος μέσα στην Εκκλησία που επιμελείται τον οίκον, τα μέλη της Εκκλησίας. Ο άντρας, ο Θεός λοιπόν επέβαλε, όπως είπαμε, έξαρση στον Αδάμ και κοιμήθηκε, έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής και κατεσκεύασεν Κύριος ο Θεός την πλευράν την οποία έλαβε εκ του Αδάμ εις γυναίκα και έφερε αυτήν προς τον Αδάμ. Ο Θεός έφερε την Εύα προς τον Αδάμ. Δεν πήγε ο Αδάμ να ψάξει να βρει την Εύα. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουμε για τη δημιουργία του γάμου. Ο Θεός φέρνει τη γυναίκα στον άντρα. Ο Θεός οδηγεί τη γυναίκα να πλησιάσει τον άντρα. Έχει μια ωραία τάξη ο Θεός. Και όταν ο άντρας δει τη γυναίκα που του φέρνει ο Θεός, τότε ενθουσιάζεται. Τότε κάτι γίνεται μέσα του. Πού μέσα του, όχι στη σάρκα. Στην ψυχή και στο πνεύμα. Κάτι γίνεται μέσα. Αυτός είναι ο γάμος που θα έχει καλή συνέχεια με τα πάση βεβαιότητας αν μείνουν οι άνθρωποι στο Χριστό. Αυτή είναι η τάξη που έχει ορίσει ο Θεός. Και τότε, όπως είπαμε, έβγαλε μέσα από την ψυχή του την ομολογία ενώπιον Θεού, βεβαίως και ανθρώπων αργότερα. Αυτή είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξε εκ της σαρκός μου που ο Θεός την κατασκεύασε για μένα. Αυτή είναι που ο Θεός κατασκεύασε για μένα. Και αυτή θα ονομαστεί ανδρής, γυναίκα μου, διότι αυτή εκ του ανδρός ελήφθη. Και όταν ακούστηκε αυτή η ομολογία της εκλογής, της επιλογής αφενός μένα από τον άντρα και της αποδοχής από τη γυναίκα, επαναλαμβάνω, όταν ακούστηκε αυτή η ομολογία της εκλογής του άντρα και της ομολογίας της αποδοχής της γυναίκας, τότε έλαβε χώρα η αρχή του γάμου. Εθεσπίστη ο γάμος. Και τώρα επεμβαίνει ο Θεός. Και επεμβαίνει ο Θεός για να πραγματοποιήσει το γάμο και να ενώσει αυτούς τους δύο ανθρώπους. Να τους ευλογήσει αυτούς τους δύο ανθρώπους. Δια τούτο, για ποιο? Για την ομολογία του άντρα και την αποδοχή της γυναίκας. Ο άνθρωπος που είναι ο Αδάμ, που είναι ο άντρας, θα αφήσει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού. Τώρα προφητεύει ο Θεός, γιατί ακόμη δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα οποία έπονται,
δηλαδή η αποστασία, η απομάκρυνση. Δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι. Προφητεύει ο Θεός τα περί του γάμου. Περιγράφει ο Θεός τα περί του γάμου. Γι' αυτό το λόγο, για την ομολογία που προήλθε από την επιλογή του άντρα, γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, θέλω να τονίσω κάτι στα νέα παιδιά. Όταν ένας νέος εκφράσει επιλογή σε μία γυναίκα, εγώ αμέσως εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι ότι εδώ μπορεί και κατά πάσα πιθανότητα να είναι το χέρι του Θεού. Γι' αυτό η γυναίκα τι πρέπει να προσευχηθεί. Γι' αυτό πολλές κοπέλες, θεωρώ εγώ, αλλά εκ της εμπειρίας μου, μένουν ανήπαντρες. Γιατί ενώ ο Θεός έχει βάλει και έχει αποκαλύψει στον άντρα ποια είναι αυτή που έχει ετοιμάσει για αυτόν, αυτή για λόγους ανθρώπινους και υγιεινούς, όχι πάντα, αρκετές φορές. Και γιατί λέω όχι πάντα? Γιατί μπορεί η επιλογή του άντρα να μην είναι πνευματική, αλλά να είναι σαρκική. Ενώ η επιλογή του άντρα πρέπει να είναι όχι μόνο σαρκική και πνευματική. Όταν λοιπόν η γυναίκα αρνηθεί αυτή την επιλογή του άντρα, πρέπει να είναι αποτέλεσμα προσευχής και όχι δικής της επιλογής. Δηλαδή ο Θεός να της φανερώσει ότι πραγματικά αυτή η επιλογή είναι ουράνια. Το λάθος που γίνεται πολλές φορές και δημιουργούνται οικογένειες που δεν πάνε καλά ή που δεν δημιουργούνται οικογένειες ενώ είναι από το Θεό, είναι η επιλογή στους πιστούς, πάντα λέω, να γίνεται με σαρκικά κριτήρια. Με κριτήρια όχι οδηγίας Θεού, φανέρωσης Θεού. Δηλαδή με κριτήρια οικονομικά, ηλικιακά, ομορφιάς ή δεν ξέρω ποια άλλα κριτήρια. Και εκεί υπάρχει αποτυχία. Και μάλιστα μεγάλη αποτυχία. Είναι πολύ σοβαρό λοιπόν όταν εμφανίζεται επιλογή που είναι έτσι φτιαγμένο από το Θεό του άντρα, η γυναίκα με μεγάλη προσοχή να προσευχηθεί, να εξητήσει από το Θεό φανέρωση. Και τότε, σε αυτή την περίπτωση του γάμου παρακυρίου, ο Θεός έρχεται και ευλογεί, λέγοντας ακριβώς το τι πρέπει να κάνει. Δια τούτο θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα την αφήσει όμως. Και εδώ είναι ο τέλειος χωρισμός. Πάει, τέλειωσε. Δεν είναι πια παιδί μου, δεν είναι πια κόρη μου, δεν είναι πια πατέρας μου αν και είναι, όπως θα δούμε, αλλά πια με άλλη μορφή. Δεν είναι μητέρα μου που είναι, αλλά με άλλη μορφή. Ποια μορφή? Του να τιμάω πια, όχι να υπακούω. Γιατί τα παιδιά πρέπει να υποτάσσονται και να υπακούνε κατά πάντα στους γονείς τους. Τώρα όμως δεν είναι να υποτάσσομαι και να υπακούω, γιατί θα κάνω λάθη. Τα παιδιά που υποτάσσονται και υπακούνε, τα παντρεμένα στους γονείς τους, κάνουν λάθη τελικά. Γιατί δεν έχουν, καθώς ο άντρας είναι κεφαλή της οικογένειας και κεφαλή του άντρα είναι ο Χριστός, το παιδί βάζει που παντρεύτηκε κεφαλή του τον πατέρα του, που είναι, αλλά πριν παντρευτεί. Δεν είναι τώρα τα παιδιά να υποτάσσονται και να υπακούνε τους γονείς τα παντρεμένα. Είναι να τιμούν και να φροντίζουν τους γονείς και να υπηρετούν τα παιδιά τα παντρεμένα. Και έτσι λοιπόν δημιουργείται μια άλλη οικογένεια. Μια οικογένεια
που πραγματικά θα έχει την ευλογία του Θεού. Τώρα, εάν γίνουν λάθη, τι θα γίνει, διαλύονται τα πάντα? Όχι. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος, συναγαθός, αλλά είναι και μακρόθυμος και πολύ έλεος. Και τι περιμένει? Πρώτον, την αναγνώριση του λάθους. Στη συνέχεια, τη μετάνοια του λάθους και συνέχεια την εξήτηση βοήθειας για να κάνει ο Θεός νέα πράγματα που θέλει. Να δημιουργήσει νέες καταστάσεις, νέα σχέδια και να επέμβει το λάθος να το κάνει ευλογία. Μπορεί ο Θεός το λάθος να το κάνει ευλογία? Βεβαίως. Βεβαίως ο Θεός μπορεί το λάθος, το ανθρώπινο, το δικό μου, να το καλύψει, να το διορθώσει και να το κάνει μια ευλογία. Αλλά πότε? Όταν το αναγνωρίσω, είτε γιατί δεν δέχθηκα αυτό που ο Θεός μου είχε ετοιμάσει, είτε γιατί πήρα αυτό που ο Θεός δεν μου είχε ετοιμάσει. Δεν υπάρχει δηλαδή καταστροφή, αλλά υπάρχει ευλογημένη συνέχεια στον άνθρωπο όμως, που μπορεί να αναγνωρίσει το λάθος του και να πλησιάσει το Θεό να εξητήσει διόρθωση. Ο Θεός λοιπόν, συνεχίζω, λέγει, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, και είπαμε ότι πραγματικά τους αφήνει. Δεν υποτάσσεται, δεν υπακούει. Τους αγαπάει, τους θυμάει, τους φροντίζει, τους υπηρετεί, αλλά μέχρι εκεί. Και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του. Και πώς θα γίνει αυτή η προσκόληση? Με την αγάπη. Γιατί ο άντρας πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Μπορεί να υπάρχει άλλη προσκόληση? Καμία άλλη. Ούτε οικονομική, ούτε σαρκική, ούτε συμφεροντολογική, ούτε φιλοδοξία, καμία άλλη προσκόλληση. Μόνο με αγάπη. Και θα γίνουν αυτοί, και μάλιστα θα είναι αυτοί όταν συμβεί αυτό, οι δύο σαρκαμία. Το δύο θα γίνουν ένα. Εδώ όμως θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Οι δύο θα γίνουν σαρκαμία. Δεν θα γίνουν ψυχή και πνεύμα ένα. Εκείνη τη στιγμή θα γίνουν όμως στη συνέχεια ψυχή μία και πνεύμα ένα, όταν κατανοήσουν τι πρέπει να κάνουν στη ζωή τους που να είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αλλά και οι δυο. Δηλαδή να πάρουν το Λόγο του Θεού και να τον θεωρήσουν στη ζωή τους εντολή για αυτούς προσωπικά. Χωρίς να εξετάζουν το Λόγο του Θεού που είναι εντολή για την γυναίκα τους ή για τον άντρα τους ο άλλος. Δηλαδή όταν λέει ο Θεός ότι ο άντρας πρέπει να αγαπάει τη γυναίκα, η γυναίκα δεν πρέπει να του λέει «Δεν με αγαπάς και δεν είσαι σύμφωνος με το Λόγο του Θεού». Δεν είναι δική τους δουλειά αυτή, γιατί τότε τι κάνει, τον κρίνει. Και με όποιο μέτρο κρίνεις, με το ίδιο κρίνεσαι. Πιθανόν δε και να τον καταδικάζει. Και, και αν τον καταδικάζεις, θα καταδικαστείς. Καθένας παίρνει το Λόγο του Θεού για τον εαυτό του. Όταν λέει στη γυναίκα να υποτάσσεσαι και να υπακούς τον άντρα, σώσεις τον Κύριο, δεν πάει ο άντρας να πει «Δεν υποτάσσεσαι σε μένα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά είσαι αμαρτωλός». Όχι, δεν είναι αμαρτωλή. Αυτός κάνει αμαρτία που κρίνει και κατακρίνει. Αλλά προσεύχεται να φτιάξει την καρδιά της γυναίκας του και η γυναίκα προσεύχεται να φτιάξει την καρδιά του άντρα της, ώστε πραγματικά ο Θεός στη συνέχεια να τους κάνει μία ψυχή. Τι σημαίνει μία ψυχή? Να θέλουν τα ίδια. Και αυτό είναι ένας αγώνας. Να θέλω εγώ και η γυναίκα μου τα ίδια. Αλλά είναι απαραίτητος αγώνας. Καλός αγώνας. Και πρέπει να έχει καλά αποτελέσματα. Πού να θέλουμε τα ίδια πάντα σε όλα? Δεν μπορώ να ζω εγώ και να λέω θέλω να μένω στην Εκάλη και η γυναίκα μου να λέει θέλω να μένω
στο Παγκράτη. Δεν θα είμαστε ευτυχισμένοι. Πρέπει να θέλουμε τα ίδια. Δηλαδή, πρέπει να αρχίσουμε να συμφωνούμε με τη γυναίκα μου και η γυναίκα μου με μένα. Και αυτό το κάνει μόνο ο Θεός, που αλλάζει τις καρδιές και ενώνει τους ανθρώπους. Αλλά δεν φτάνει να είναι και μία ψυχή που μπορώ να μιλάω ώρες, αλλά τα ξέρετε, πρέπει να είναι και ένα πνεύμα, να αποφασίζουν το ίδιο. Να θέλουν, αλλά και να αποφασίζουν το ίδιο. Πάλι αυτό μόνο ο Θεός το κάνει. Και αν δεν έχει γίνει, τότε υπάρχει εκκρεμότητα στο ζευγάρι. Κίνδυνος, αλάρμ, κίνδυνος. Εάν δηλαδή με τη γυναίκα μου δεν τα κατάφερα να θέλουμε το ίδιο πράγμα σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, και αν δεν κατάφερα με τη γυναίκα μου να αποφασίζουμε τα ίδια πράγματα σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, τότε δεν ισχύει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αν δύο συμφωνήσουν δεν μπορούν να περπατήσουν. Τότε ισχύει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αν δύο δεν συμφωνήσουν δεν μπορεί να περπατήσουν ομού μαζί. Δεν μπορούν. Και τότε δεν υπάρχει αυτό το μεγαλείο του Λόγου του Θεού που λέει τι καλόν και τι τερπνόν να συγκατοικούν εν ομονία οι αδελφοί. Η ενομονία συγκατοίκησης. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, η ενομονία συγκατοίκησης δεν είναι μία απλή έκφραση, γιατί συνοδεύεται με το γεγονός ότι εκεί ο Θεός έχει προσδιορίσει την ευλογία στη συγκατοίκηση ενομονία. Και η λέξη ομόνια, η ελληνική λέξη, είναι τρομακτική. Εμπεριέχει ταυτότητα πρώτων σκέψεων, να σκεφτόμαστε το ίδιο, ταυτότητα φρονημάτων, να φρονούμε το αυτό, ταυτότητα αντιλήψεων, να νομίζουμε το αυτό, και τέλος ταυτότητα συναισθημάτων, να θέλουμε το αυτό. Αυτό όμως είναι αγώνας, και για να κερδίσουμε αυτό τον αγώνα χρειάζεται να έχουμε επίγνωση του Λόγου της αληθείας. Μόνο ο Θεός με τη δύναμη του Λόγου Του και με την επέμβαση του Πνεύματος του Αγίου μπορεί το ζευγάρι να χαριστεί στο ζευγάρι η συγκατοίκηση σε νομονία, για να υπάρχει εκεί προσδιορισμένη από το Θεό η ευλογία του Θεού. Και παραλαμβάνω, ταυτότητα φρονημάτων, ταυτότητα σκέψεων, ταυτότητα αντιλήψεων και ταυτότητα συναισθημάτων. Τότε αυτοί οι δύο συμφωνούν κατά πάντα και μπορούν και περπατούν ομού, ομόφρονες, ομόψυχοι. Εάν δε φρονούν όχι τα δικά τους αλλά του Ιησού Χριστού, τότε αυτοί οι δύο είναι ισόψυχοι. Τότε εκεί υπάρχει η απόλυτη τελειότης του γάμου που ο Θεός έχει θεσπίσει. Τελειότης γάμου. Και αυτό δεν είναι, αδελφοί, αδύνατον, ούτε δύσκολο. Είναι εύκολο, αλλά με τη χάρη του Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, πότε, όταν και οι δύο το αποφασίσουν, το θελήσουν ανεξαρτήτως ηλικίας, το εξητήσουν, ίσως ένας λίγο πιο πολύ να βοηθήσει τον άλλον, ίσως και οι δυο πολύ, ίσως και οι δυο καθόλου, αλλά τους το βάζει ο Θεός στην καρδιά και καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο, είναι απαραίτητο για να υπάρξει μέσα στην οικογένεια η απόλυτη τελειότης και η απόλυτη ευλογία, για την οποία ο Θεός όχι μόνο τη θέλει, αλλά και θέλει να τη χαρίσει, να τη δώσει. Όταν λέει αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας, δεν λέει η χαρά σου, να είναι χαρούμενη γυναίκα για τον άντρα που της χάρισε ο Χριστός και να είναι χαρούμενος ο άντρας για τη γυναίκα που του χάρισε ο Χριστός.
Και αυτός ο καλός αγώνας ξεκινάει στον κάθε άνθρωπο από τότε που καταλαβαίνει ότι ήρθε η συλλικία γάμου. Μιλάμε τώρα για χριστιανούς. Από τη στιγμή που έρχεται ο άνθρωπος σε ηλικία γάμου και αναγνωρίζει ότι πρέπει τώρα να παντρευτώ, ο μεν άντρας ζητάει και λέει «φανέρωσέ μου τη γυναίκα», ο δε γυναίκα ζητάει και λέει «φανέρωσέ με στον άντρα που εσύ έχεις ετοιμάσει». Και από εκεί και πέρα πια μπαίνουμε στη διαδικασία της τελειότητος. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, για τη θέσπιση του γάμου, που δεν είναι μόνο για τους παντρεμένους, τους νιώπαντρους, είναι για όλους μας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Για τους νέους με την πρόθεση να παντρευτούν, για τους παντρεμένους, για τους αρεβωνιασμένους το ίδιο, για τους παντρεμένους το ίδιο, αλλά και για τους γέροντες με τη γριά τους το ίδιο. Ανεξαρτήτως ηλικίας, ο Θεός θέλει να μας χαρίσει να ζούμε σε τέλειες συνθήκες, σε τέλειες καταστάσεις γάμου, δηλαδή, τελειώνοντας, να κάνει την οικογένειά μου παράδεισο του Θεού. Παράδεισο του Θεού. Και τότε λέει και ο Ιησούς Χριστός, δίνει εξουσία με το λόγο του. Αν δύο συμφωνήσουνε περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση στον Πατέρα μου τον ουράνιο, εξάπαντος θα γίνει σε αυτούς. Καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί η οικογένεια μιλάει ο λόγος του Θεού. Οικογένεια ευλογίας, χαράς, ευτυχίας και δύναμης και εξουσίας. Τότε είναι βασιλής και ιερής του υψίστου. Αμήν. Δόξα να έχεις, Κύριε μου, βοήθησέ μας. Να ψάλουμε τον ύμνο 388.